Σε αυτό το βίντεο για τα βασικά του MATLAB θα δούμε μια απλοποιημένη έκδοση ενός κώδικα προς debugging. Αυτό που κάνει ο κώδικας είναι να παίρνει ένα αριθμητή και να το διαιρεί με έναν παρονομαστή εντός ενός βρόχου. Όμως, αν ο παρονομαστής είναι ίσος με το 0, τότε έχουμε ειδική περίπτωση και η απάντηση θα είναι 1. Τώρα, εάν το τρέξουμε και δούμε το γράφημα, βλέπουμε ότι ξεκινάει από το 1 και πάει σε 0,0,0 και μετά στους αριθμούς που αναμέναμε. Οπότε, γιατί συμβαίνει αυτό? Ο καλύτερος τρόπος να λύσουμε αυτό το μυστήριο είναι να ορίσουμε ένα breakpoint εντός του βρόχου for και να αφαιρέσουμε τα ερωτηματικά ώστε να δούμε πώς εξελίσσει τη τιμή όσο την επαναλαμβάνουμε. Ας το τρέξουμε ξανά και στο command Windows δίνουμε dbcontinue και έχουμε α ίσον με 1 όπως αναμέναμε. Μετά μισό, 1/3, όμως μετά το α γίνεται ξαφνικά βαθμωτό τιμής 1. Κάτι το οποίο είναι περίεργο. Έπειτα έχουμε την πέμπτη τιμή, η οποία είναι 1/5, και συνεχίζοντας 1/6 και 1/7. Οπότε προφανώς όταν έχουμε την ειδική περίπτωση της διαίρεσης με το 0 υπάρχει πρόβλημα. Ας δούμε τον κώδικα και πράγματι βλέπουμε ότι ορίζουμε ολόκληρο το διάνυσμα α ίσον με 1, ενώ απλά έπρεπε να ορίσουμε το συγκεκριμένο στοιχείο ως 1. Αφαιρούμε το breakpoint και πατάμε F5 για να το τρέξουμε. Και τώρα βλέποντας το γράφημα βλέπουμε ότι γίνεται ό,τι αναμέναμε. Έτσι, μέσα από αυτό το σφάλμα στον κώδικα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την τεχνική του debugging τρέχοντας σταδιακά τον βρόχο και βλέποντας την εξέλιξη των τιμών εντός.